Ζητήματα καθαριότητας και καθημερινότητας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον νέο Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρίνο, ο οποίος βρέθηκε τα ξημερώματα στην Υπηρεσία Καθαριότητας σε μια επίσκεψη με συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα. Σήμερα τα χαράματα ήμουν στην Υπηρεσία Καθαριότητας, στο αμαξοστάσιο. Και αυτό νομίζω ότι δίνει και ένα στίγμα των προτεραιοτήτων. Καθαρή πόλη, αλλά και πόλη η οποία περπατιέται, πόλη στην οποία ανασένεις, πόλη στην οποία νιώθεις καλά. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε μια μέρα? Όχι, δεν μπορούν να γίνουν σε μια μέρα, αλλά θα πρέπει να δοθεί από τη δικιά μας τη μεριά και ένα δείγμα γραφής σχετικά σύντομα. Και την ίδια στιγμή θα πρέπει να θέτουμε και τις βάσεις για μια πόλη η οποία θα έχει καλύτερες προοπτικές και στην οποία θα μπορεί να αναπτυχθεί το δυναμικό που έχει αυτή η κοινωνία, στο οποίο πιστεύω πάρα πολύ. Ο Αλέξης Καλοκαιρίνος δεσμεύεται για αυτά αποτελέσματα στον τομέα της καθαριότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τον ίδιο να έχει εικόνα και για τις μεγάλες χωματερές σκουπιδιών σε διάφορα σημεία της πόλης. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι μας απασχολεί, είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητήσαμε και σήμερα. Αυτό αντιμετωπίζεται με ένα συνδυασμό καλύτερης αποκομιδής αφενός και καλύτερης συλλογής των ογκωδών αντικειμένων αφετέρου. Αυτά λοιπόν είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα επιδιώξουμε πάρα πολύ σύντομα. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός με το νέο έτος θα βρίσκεται στο πόστο στο οποίο τον όρισαν να βρίσκεται οι Ηρακλειώτες. Να πω 24 ώρες το 24ωρο, μπορεί να ακούγεται υπερβολή, αλλά ίσως και να μην είναι τελικά. Η βελτίωση των δρόμων, καθώς και η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ανάσα, με στόχο τη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος, αποτελούν στοίχημα για τον Αλέξη Καλοκαιρίνο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα σε λίγες ώρες. Και θα πρέπει να φροντίσουμε οι κάτοικοι να μπορούν να προσπελάσουν το κέντρο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πράγματι δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά χρειάζεται ένα σαφές σχέδιο και κυρίως να μην κάνουμε μπρος-πίσω. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει στοιχήσει αρκετά. Από την άλλη μεριά, μπορούν να γίνουν και άμεσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι το Ηράκλειο δεν είναι μόνο το κέντρο στο οποίο βρισκόμαστε εδώ. Είναι και οι γειτονιές, είναι η περιφέρεια, η περίμετρός του, είναι ο Δήμος ολόκληρος. Υπάρχουν λοιπόν και έχουμε καταγράψει συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορεί να γίνει μια άμεση κυκλοφοριακή ανακούφιση. Όπως δήλωσε, θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην εξασφάλιση χώρων για τη στάθμευση των οχημάτων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην χώρο στάθμευσης στα νετικά τείχη κάτω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Αφενός πρέπει να βελτιώσουμε την δημόσια συγκοινωνία. Αυτό είναι και αυτό ένα στοίχημα. Αλλά οπωσδήποτε χρειαζόμαστε και περισσότερους χώρους στάθμευσης. Το πάρκινγκ της Ικάρου πρέπει να ανοίξει. Η χρήση του κατά βάση πρέπει να είναι για τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία τα βλέπουμε με έναν απαράδεκτο τρόπο σήμερα να παρκάρουν μπροστά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και αυτό είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να είναι ανοιχτή σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, όσο χώρο μπορούμε να εξοικονομήσουμε για ιδιωτική στάθμευση, θα το κάνουμε.